Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Φουλ επίθεση όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο από τις 2 μέχρι τις 3 παρέα με τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές. Φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο φίλες και φίλοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ να εστιάζεται σε δύο ποδοσφαιριστές, στον Βέρμπλουμ και στον Πούκι. Βέβαια το Σάββατο είχαμε σωρία ονομάτων, είχαμε βροχή ονομάτων και αστειοτήτων με στόχο την παραπλάνηση, την εξαπάτηση θα πω, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίως του αναγνωστικού κοινού. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε Σάββατο έχουμε πρωτοσέλιδα με παρέλαση ονομάτων. Στόχος είναι συγκεκριμένος, γι' αυτό και το Σάββατο συμβαίνουν τα πιο απίθανα πράγματα. Ευτυχώς βέβαια πολύ γρήγορα αποδεικνύεται το ψέμα, το παραμύθι, η απόπειρα εξαπάτησης και βέβαια ο καθένας ορίζει το μέλλον του. Αυτά όμως δεν πολύ απασχολούν τον κόσμο, ο οποίος πήρε χαμπάρι νωρίς το Σαββάτο τι ακριβώς συνέβαινε και έπραξε όπως έπρεπε να πράξει. Είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, έχουμε έναν πολύ έτσι, εκλεκτό καλεσμένο. Ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του και με την ιστορία του ΠΑΟΚ και συνεχίζει να απασχολεί την ασπρόμαυρη επικαιρότητα από άλλο πως το πλέον, ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, τον κύριο Κυριάκο Αλεξανδρίδη, ο οποίος έχει ενεργό δράση σε όλες τα φιλικά παιχνίδια, τα φιλανθρωπικούς αγώνες που διοργανώνουν οι παλέμαχοι. Συνεργάζεται και με το δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών της ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Football Print. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρίδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ζεσταίνει ο καιρός, ετοιμάζεται ο κόσμος για τις διακοπές του. Εντάξει. Για τα μπάνια του, εν πάση περιπτώσει, διακοπές δεν θα το πω, γιατί έχει συρρυκνωθεί η δυνατότητα η οικονομική που επέτρεπε. Ακόμη δεν είναι ο καιρός για διακοπές. Διακοπές. Όχι, αλλά για μπάνιο είναι, εντάξει. Για μπάνιο σίγουρα. Σίγουρα. Μας προδιαθέτει. Κάνατε μπάνιο στη Γερμανία. Όχι, αλλά ήταν ωραία όμορφα. Εντάξει, ήταν και η παρουσία όλων των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και στο Μόναχο που έχουμε στη Γερμανία, σε τους βετεράνους. Και νομίζω ήταν μια πολύ ωραία μέρα για μια παοξιδική μέρα. Εκεί μας ανεβάζει λίγο την ψυχολογία μας, βλέποντας νέα παιδιά, νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν τον έχουν δει μία ή δύο φορές στη ζωή τους ή και καθόλου. Εκεί φαντάζομαι γίνατε αποδεκτοί με πολύ αγάπη από τον κόσμο. Ναι, πάντα. Πάντα αυτή η μέρα είναι ξεχωριστή, ασχετά δεν δίνεται μια βαρύτητα που πρέπει να το δώσουμε παραπάνω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ο ΠΑΟΚ παντού και ειδικά στη Γερμανία, που υπάρχει το ελληνικό στοιχείο της ομοσπονδίας σε πολύ μεγάλο βαθμό και δείχνουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο στην ομάδα. Είπατε νωρίτερα ότι συναντήσατε φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά την ομάδα και όμως έδειξαν τόση αγάπη. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Υπάρχει μια εξήγηση ότι ο ΠΑΟΚ σαν ιδέα του συναρπάζει. Και αυτό φαίνεται από νέα παιδιά ή ακόμη και από παιδιά τα οποία δεν είναι ελληνάκια, είναι άλλων εθνικοτήτων και τραγουδάνε τραγούδια του ΠΑΟΚ και αυτό. Είναι συγχαρητήρια στους ανθρώπους εκεί, τους Έλληνες, που απαρτίζουν τις ακαδημίες μας διάφορες φορές όπως στο Μόναχο, Πότες Μονάχου, στη Φρακούρτη, ΠΑΟΚ Πέμπαχ, στο Έσεν, Σαλονίκη Έσεν, το Τρόεστροφ. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και δίνουν αυτή την αγάπη τους τα παιδιά. Και κάναμε αυτή τη συνεργασία εδώ και ξεκινήσαμε εδώ και 4 χρόνια, ήταν η 4η χρονιά που κάναμε και την ημέρα του ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Και αυτό το έχουμε καθιέρωσε, έχει γίνει πλεονεκτικός. Είναι και η παρουσία των βετεράνων, ονομάτων του παρελθόντος, που πιστεύω ότι και αυτοί παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Είπατε για παιδιά άλλων εθνικοτήτων. Ναι. Τα οποία έχουν μάθει για τον ΠΑΟΚ και αγαπούν την ομάδα. Μα φοράνε και την φανέλα του ΠΑΟΚ. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρω στο Μόναχο για 150 παιδάκια από τον Μονάχο και έχουν το δικέφαλο στο σύγχρονο, καταλαβαίνει ότι το ένα παιδί κάνει με τον άλλο, τουλάχιστον μπορεί να μην γνωρίζουν, να μην έχουν δει από κοντά τον ΠΑΟΚ, αλλά γνωρίζουν πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Και γίνονται φίλοι του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι σημαντικό.
Η συμμετοχή των βετεράνων ήταν μεγάλη. Όπως είδαμε, πήγατε αρκετοί εκεί, συμμετείχατε στο φιλικό. Γενικότερα, είστε αρκετά ενεργοί, έχετε μεγάλη δραστηριότητα και με φιλανθρωπικούς αγώνες. Το 95% οι αγώνες που κάνουν οι βετεράνοι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Και όπου μας καλούν, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Και αυτό φαίνεται ότι σχεδόν κάθε τώρα την εβδομάδα κάνουμε 2 με 3 παιχνίδια τέτοιου είδους. Όπως κάναμε και χθες, το μόνο το χθεσινό δεν ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό, με τη Φίντεσε την Ολλανδική. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια, όπως και τώρα την Τετάρτη κάνουμε στην Νεάπολη για ένα φιλανθρωπικό σκοπό προς τη μνήμη ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή της Νεάπολης, την άλλη εβδομάδα για ένα κοριτσάκι που χρήζουν τις ανάγκες και τις βοήθειες. Και δεν μπορούμε να μην δώσουμε παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και εκφράζουν έτσι και την ιδέα του ΠΑΟΚ και σας αξίζουν χαρητήρια που εκπροσωπείτε όλο αυτό. Γενικότερα, άλλες δράσεις οι οποίες κάνετε ως σύνδεσμος βετεράνων και από ό,τι μαθαίνουμε οργανώνετε πολλά πράγματα και εσείς ο ίδιος, έτσι είστε από τους πιο ηγετικούς, από τις πιο ηγετικές μορφές σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, όταν έχεις τους συναδέλφους σου που σε ακολουθούν σε οτιδήποτε, κάνεις κάτι σωστό για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έρχονται στο σύλλογο. Και αυτή τη στιγμή έρχεται και το νέο αίμα, κάποια παιδιά τα οποία έχουν σταματήσει πρόσφατα, όπως ο Γεωργιάδης, ο Θεοδωρίδης, ο Γιώργος, ο Σαλμικίδης, ο Μάστος, ήρθαν στην οικογένεια των βετεράνων. Ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης και τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι ανάλογα με τις δουλειές που κάνουν και τις υποχρεώσεις που έχουν. Γιατί εντάξει, η υποχρέωση όπως είπαμε και πιο μπροστά, ότι όταν κάνεις 25 με 30 παιχνίδια το χρόνο, καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο το να ακολουθείς δύο πρόγραμμα. Ούτε επαγγελματίες θα ήμασταν. καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά έρχονται με χαρά και με ικανοποίηση. Στην αρχή υπάρχει ένας δισταγμός, αλλά όταν μπαίνουν σε αυτή την οικογένεια, πλέον έρχονται με χαρά. Η συζήτηση τώρα πια ανοίγει, έχοντας ο ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για την επαγγελματική ομάδα, έχοντας... Κάπου δεν σας ακούω, δεν έχω καλό ήχο από εσάς. Τώρα καλύτερα μήπως? Ναι, τώρα κάπως καλύτερα. Λέω, ο ΠΑΟΚ με αφετηρία τον Ιούνιο έχει μια, θα έλεγα έτσι, δημιουργική ησυχία σε ό,τι αφορά τη σύγκριση άλλων ετών. Έχει προπονητή, το βασικό του κορμό, έχει πάρει στόπερ για να καλύψει τη μία από τις θέσεις που ήταν κενές και γενικότερα παρουσιάζεται πιο έτοιμος από κάθε άλλο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη. Όχι. Την ίδια αντίληψη έχω και εγώ. Έχουμε σχεδόν τον ίδιο κορμό της ομάδας, τον ίδιο προπονητή, το οποίο είναι σημαντικό. Ξέρει τους παίκτες, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, την ελληνική νοοτροπία και βασικά την φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Την έχει αφουγκραστεί και νομίζω ότι είναι από τα πιο θετικά πράγματα που συμβαίνουν στα τελευταία χρόνια στην ομάδα μας. Και πιστεύω ότι υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Όταν γίνεται στοχευμένη δουλειά, από εκεί και μετά νομίζω ότι ο αρμόδιος είναι ο προπονητής και οι άνθρωποι που απαρτίζουν το τεχνικό κομμάτι. Είτε είναι ο τεχνικός διευθυντής, είτε τα άλλα τα στελέχη του σκάουτινγκ που προσπαθούν να βρουν τις επιλογές τις οποίες έχει πει ο προπονητής. Και αυτό είναι σημαντικό. Να υποθέσω ότι δεν τίποτα καλύτερο για έναν προπονητή, όπως αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Λουτσέσκου. Ναι, δηλαδή, δεν σας ακούω πάλι. Λέω τίποτα καλύτερο για έναν προπονητή όπως αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Λουτσέσκου. Να έχει τον κορμό σχεδόν έτοιμο και να περιμένει μια-δυο προσθήκες βασικών παικτών και σε συνέχεια ό,τι άλλο προκύψει στη μεταγραφική περίοδο. Φυσικά, ο ΠΑΟΚ θέλει ποιοτικές προσθήκες να αποδώσουν αμέσως να μπουν στο κλίμα, να έχουν την εμπειρία και να μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω από αυτούς τους υπάρχοντας ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι τη στιγμή που το έχουμε ακούσει και από τον κύριο, τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Σαββίδη, να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει αυτός σαν προπονητής. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Να ρωτήσω, πώς έκλεισε η χρονιά για τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, κατά τη δική σας εκτίμηση? Νομίζω ότι μπορούσαμε και καλύτερα, εντάξει, πιστεύω ότι μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια πικρία που μας μένει, αλλά πρέπει να είμαστε και δυνατοί και πιο προσεκτικοί στο μέλλον για ό,τι κάνουμε.
Γιατί πιστεύω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ και να δείξει θα τιμωρηθεί και φαίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς σαν ομάδα ή σαν οπαδοί, σαν φίλοι, πιο προσεκτικοί σε όλα. Πήραμε μεν το κύπελο με μια πολύ καλή εντυπωσιακή εμφάνιση και αυτό λίγο έτσι μας ελάφρυνε αυτή την πικρία που θα έλεγα. Αλλά ήταν μια χρονιά πιστεύω που μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει τον ντάμπλο. Mm. Είχε και πάρα πολύ καλή ομάδα, έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο και νομίζω ότι μας το κλέψανε, έτσι θα το πω εγώ. Οκ, okay, το αφήνουμε. Η χρονιά για τα τμήματα υποδομής πώς έκλεισε σε σχέση με την αύξηση του επίπεδου και ενδεχομένως και τους τίτλους? Εντάξει, οι τίτλοι, εντάξει, συγχαρητήρια και στην ΚΑΠΑ 20 που πήρε το πρωτάθλημα και εγώ πιστεύω ότι ο καθρέφτης μιας ακαδημίας όλων των υπόλοιπων του ΠΑΟΚ είναι η ΚΑΠΑ 20 πάντα, γιατί είναι ένα βήμα πριν από την πρώτη ομάδα, τα παιδιά αυτά. Και πιστεύω ότι υπάρχει το ταλέντο και που μπορούν κάποια παιδιά να προωθούν στην πρώτη ομάδα. Αν πετύχουμε κάθε ένα ή δύο χρόνια να βγάζουμε ένα ποδοσφαιριστή του επιπέδου του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτός είναι ο στόχος σίγουρα. Αυτός είναι ο στόχος, ο πρωταρχικός. Τα πρωταθλήματα έρχονται, αλλά άμα δεν μάθεις ένα παιδί να είναι πρωταγωνιστή, να είναι πρωταγωνιστής, να κερδίζει, πώς θα είναι έτοιμος να παίξει τον ΠΑΟΚ? Με αυτές τις βλέψεις που έχει. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι μια ομάδα βλέπετε, που θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί, άσχετα αν πετυχαίνει το στόχο ή όχι. Έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις, βαριά φανέλα, βλέπετε και παίκτες σε επίπεδο όπως τον Μπάκο που έφυγε, που δεν μπορούσε να σηκώσει την πίεση του ΠΑΟΚ. Άρα είναι μια ομάδα με πίεση. Όλοι όμως. Βλέπετε ότι άρα πρέπει να κάνουμε τέτοιους παίκτες να μπορούν να αντέξουν σε αυτή την πίεση του κόσμου, της φανέλας. Άρα είναι η δουλειά σε όλο, δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι. Ταλέντα υπάρχουν. Το θέμα είναι να τα δουλέψουμε σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Για να είναι έτοιμοι να τα παίξουν σε αυτόν τον μεγάλο ανταγωνισμό. Βλέπετε ότι έρχονται μια μεταγραφή 1,5-2 εκατομμύρια. Άρα τον παίκτη που θα βγάλουμε πρέπει να είναι έτοιμος, να μπορεί να τα ανταπεξέλθει, να έχει την υπομονή, επιμονή για να μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Δύο ονόματα φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται, δεν το ξέρω. Αναφέρομαι στον Παλογιάννη και στον Λίρατζη. Ξεπιστεύω είναι πολύ μεγάλα. Εκτός αν προσθέσετε και άλλο όνομα, δεν είναι οι γνώσεις μου. Εγώ πιστεύω, ναι, εντάξει, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Από εκεί και μετά, αυτό που σας είπα και πιο μπροστά, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν, να έχουν υπομονή. Δεν πετύχανε τίποτα. Είναι μεγάλη επιτυχία το να είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή. Από εκεί και μετά όμως, από τώρα, από εδώ και μετά αρχίζει η μεγάλη δουλειά. Το ότι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ. Έχουν την τύχη να είναι με μεγάλους αθλητές ποδοσφαιριστές, όπου θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20 που πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν καριέρα. Και άλλοι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Αλλά αυτός πιο αρμόδιος, άλλο εγώ το βλέπω, τα παιδιά τα έχω δει φέτος 5 παιχνίδια, αλλά αυτός ο οποίος είναι πιο αρμόδιος είναι ο προπονητής τους, αυτός θα πει ποιοι είναι αυτοί. Καλά, εμείς τι κάνουμε, εσύ τις βάλω, κάνουμε να παίξω λίγα τις δύο Παλογιάννης. Απλά λέω ότι παρακολουθείτε, ακούτε, μαθαίνετε. Δεν είναι μόνο τι φαίνεται, τι βλέπει κάποιος. Άντε, πήγα σε τρία μάτς και τι έγινε. Κατάλαβα εγώ αν ο Λίρατζης είναι για να παίξει στην εθνική ομάδα. Το θέμα είναι ότι ζείτε μέσα στην κοινωνία των υποδομών. Αυτό λέω. Ναι, όχι, υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20 και που μπορούν να κάνουν καριέρα. Φτάνει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, να έχουν υπομονή και να καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολο το να κερδίσει μια θέση στην δεκάδα του ΠΑΟΚ. Ή στη συνείδηση του κόσμου του ΠΑΟΚ ή τη δικιά μας κατά κάποιο τρόπο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Για αυτά τα παιδιά, επειδή αναφερθήκατε ότι πέρα από ταλέντο χρειάζονται και άλλα πράγματα όπως η νοοτροπία. Εφόσον ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο που πρωταγωνιστεί, κάνει πρωταθλητισμό, έχει στόχο να μπει στο μέλλον του Champions League, αυτό ίσως τους βοηθήσει ή τους δημιουργήσει περισσότερο άγχος, περισσότερη πίεση? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να μάθει να ζει με αυτό το άγχος, με αυτό τη μαθητική πίεση. Αλλιώς δεν θα μπορεί να παίξει ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω. Γι' αυτό λέμε κάποια στιγμή, θέλουμε και χαρακτήρες, θέλουμε νοοτροπίες. Και νομίζω ότι την νοοτροπία τη χτίζουν οι προπονητές κάπως στα τμήματα υποδομής. Γι' αυτό πάντα είμαι υπέρ των ονομάτων προπονητών που έχουν παραστάσεις μέσα από την ομάδα, μέσα στα μεγάλα κλαμπ, μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ η γνώμη δική μου αυτή είναι. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή των προπονητών που θα έχουν κάτω στα τμήματα υποδομής. Που να περάσουν τη φιλοσοφία και την νοοτροπία σε αυτά τα παιδιά.
Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι ένα τρίτο προπονητή σα, επειδή αναφέρθηκατε σε παραστάσει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Φυσικά. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία του Γκαρσία. Τον έχει περάσει από τα μεγάλα Ρεάλ, Μίλαν και στον Πάμπλο είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο είναι. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις θέσεις πάντα πρέπει να υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν παραστάσεις από την ομάδα, από το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Η υποδομή του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο σε αυτή την ομάδα. Γενικότερα, εντάξει, αυτό θα έλεγα. Η υποδομή του ΠΑΟΚ άρχισε να δημιουργεί και προπονητές. Γιατί κακά τα ψέματα βγήκε ένα Σίβιτς. Πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δημιουργεί, εντάξει. Θα δημιουργεί. Θα βγάλει κάποιο. Δηλαδή ο Ήβιτς ήταν στην ΚΑΠΑΙΚΟΣ και έγινε προπονητής σήμερα. Όπως ο Γκαρσία σήμερα είναι προπονητής στην ΚΑΠΑΙΚΟΣ, αν δεν ξέρει πού είναι το μέλλον του ή οι φιλοδοξίες του κάθε ανθρώπου. Δεν σταματά νομίζω στην ΚΑΠΑΙΚΟΣ, κάπου θα θέλεις να έχεις μια άνοδο και μια προοπτική. Και πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει και ο ΠΑΟΚ να δουλέψει. Ο ΠΑΟΚ να βγάλει και προπονητές, να βγάλει και παράγοντες, στελέχη για να, μέσα από την οικογένειά του. Συμφωνώ. Μάλιστα, ωραία. Ο δικός σας ο ρόλος στο ΠΑΟΚ Football Print είναι ίσως και να ψαρεύετε εντός εισαγωγικών ταλαντούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες στις οποίες συνεργάζεται το ΠΑΟΚ, να έχετε μάτια παντού δηλαδή, να, αν κάποιο παιδί ξεχωρίσει να το φέρετε στην ακαδημία του ΠΑΟΚ. Φυσικά και αυτός είναι ο στόχος, να έχει ο ΠΑΟΚ τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό κάνουμε και έχουμε συνεργασίες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, στη Γερμανία, κάναμε στον Καναδά. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό κομμάτι. Να είναι ο ΠΑΟΚ παντού, να έχει τον πρώτο λόγο, από εκεί και μετά είναι οι προπονητές που θα αξιολογήσουν αυτά τα παιδιά. Εμείς το βλέπουμε, εμείς μπορεί και την κάθε πληροφορία, όταν είμαστε στον ΠΑΟΚ υπάρχει το σκάουτινγκ, κάτω στα τμήματα υποδομής, όπως είναι και στην πρώτη ομάδα, το οποίο παρακολουθούμε παντού. Έχουμε, οι άνθρωποι μας, αυτοί που είναι συνεργάτες, είναι τα μάτια μας κατά κάποιο τρόπο και ενημερωνόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί ό,τι καλό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα το γνωρίζουμε. Και για το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ το γνωρίζει. Από εκεί μετά είναι άλλοι παράμετροι. Ανάλογα από κάθε προπονητή στην ηλικία που είναι το παιδί, τι απαιτήσεις έχει, τι προβλήματα έχει, τι παίκτες θέλει στην ομάδα. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι πότε θα παίζετε μπαλά, δηλαδή όλο το καλοκαίρι, δεν σας παίρνει νομίζω. Όχι, μέχρι αρχές Ιουλίου, γιατί τον Ιούλιο θα πάμε... κάνουμε ένα καμπ στον Καναδά, στο Μοντρέλ. ΠΑΟΚ. Σαν ΠΑΟΚ, ναι. Σαν ΠΑΟΚ είναι ακαδημία στις εργαζόμενοι εκεί που έχουμε κάνει στο Λαβάλ. Υπάρχουν συνεργαζόμενες ακαδημίες και στο Φεγγάρι ή όχι ακόμα? Ναι, έχουμε... Φέτος το ξεκινήσαμε, τώρα το επισημοποιήσαμε που πήγα επάνω τον πού, Μάρτιο. Δεν με ακούσατε. Λέω στο Φεγγάρι έχετε ακαδημίες, όχι ακόμα. Α, όχι. Και λέει και απαντάτε, λέτε... Τώρα το επισημοποιήσαμε. Καιρός είναι να φέρετε και ένα εξωγύρο να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Δεν έχω καλό ήχο. Κατάλαβα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία σε όλα όσα έχετε σχεδιάσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το μόνο που έμεινε να φέρουν εξωγήινο. Πάντως διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 10 γκολ έβαλαν χθες. Φύτε σε. Ναι, το θα κοιτάς με ποιους παίζουν. Αρχή φύτε σε ποιος ήρθε. Από πειραρία τους μαζέψανε. Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι. Έχουν πάρει και νέο αίμα, άκουσες τι είπε. Ο Νάστος, ο Χασιώτης, ο Διονύσης, διάφορα παιδιά. Πιο νεαρής ηλικίας. Ο Σαλπιγκίδης, ο Θοδωρίδης. Έπεσε μπάλα μέχρι πρώτη. Ναι, ακριβώς. Ο Γιώργος. Είναι. Πιο νεαρή ηλικία και νεαρή σχετικά είναι. Μπορεί να παίξουν ποδόσφαιρο. Ο Σαλμπικίδη έπαιζε μπάλα επαγγελματικά πριν από ένα μισή χρόνο. Δεν είναι. Τώρα εντάξει, ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης και οι υπόλοιποι είναι και 50+, ας πούμε. Είναι σε μια άλλη ηλικία. Γι' αυτό βετεράνοι, τι βετεράνοι. Βετεράνος είναι, ας πούμε, και ο Τρεζανίδης που αντέχει, ο άνθρωπος πώς αντέχει. Βετεράνος είναι και ο Κούτσης με τον Νάστο και τον. Ποιον είπα, τον Σαλμπικίδη. Οι οποίοι αντέχουν ένα μάτσο ολόκληρο. Ακριβώς έτσι, μπορεί να βγάλουν και 90 λεπτό. Από τη φύτεση πρέπει να ήρθαν κάτι. Μπυρόβι. Από πειραρίες Ολλανδίας. Σαν και εμένα. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φουλ επίθεση, μέρος δεύτερο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, Κώστα, ότι ο Άμρου Άρντα θα είναι οριστικά στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Ανακοίνωσε την 23η της Αιγύπτου. Και ο Σικαμπάλα και ο Σαλάχ, για τον οποίο ενδιαφερόταν αρκετός κόσμος, θα είναι και τελικά στην αποστολή. Και ο Σικαμπάλα, ναι. Φυσικά στο Μουντιάλ θα είναι και ο Πρίγιοβιτς, είχε ανακοινωθεί από την Παρασκευή η αποστολή της Σερβίας, όπως αναμενόταν. Γενικότερα σήμερα ανακοινώνουν τις 23 σε αρκετές χώρες. Άλλες με εκπλήξεις, άλλες χωρίς. Θα φύγουμε όμως για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε σε βόλεϊ κυρίως. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Παρασκευαίδη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό σας μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εδώ λίγο διαβάζω τις δηλώσεις του Ακάμες και προβληματίζομαι, γιατί επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει στην εκπομπή σας ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος, και διαβάζω τις δηλώσεις του που όντως είχε κλείσει το ΠΑΟΚ και λέω τι θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό αυτή τη χρονιά με τον Ακάμες σε σχέση με τον Τσίκοφ. Για πες το εσύ, γιατί το ξέρεις καλύτερα από όλους. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ακάμες, Κώστα, ότι πέρα και από το ειδικό βάρος που έχει και σαν παίχτης, δηλαδή είναι καλύτερος από τον Τσίκοφ, θα είχε μια μεταγραφή ηχηρή και επικοινωνιακή κιόλας, έτσι. Δεν ήταν θα ήταν μόνο το κέρδος στο πρωτάθλημα, που νομίζω εκεί θα πήγαινε και καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα εμείς μιλάμε και λίγο εκ του ασφαλούς, αλλά άλλο πράγμα ο Γκάμες. Ο Γκάμες, ποια ομάδα θέλει τον Γκάμες? Δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβει το μυαλό μου ότι βρέθηκε προπονητής να πει στον ΠΑΟΚ δεν θέλω τον Γκάμες. Και φάνηκε ότι και ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος είπε την αλήθεια στην εκπομπή σας, έτσι. Ο οποίος δεν έχει πει και πει ψέματα ποτέ, αλλά κάποιοι δεν τον πιστέψανε όταν έκανε τις δηλώσεις, και είδε ο ίδιος ο παίχτης να μιλήσει στο Έθνος της Κυριακής και να επιβεβαιώσει τα όσα είπε σε εσάς ο κ. Παπαδόπουλος. Άλλος ΠΑΟΚ θα ήταν με τον Ακάμες. Θα μπορούσε, λες, να χτυπήσει το πρωτάθλημα, γιατί όχι να το πάρει κιόλας, έτσι? Αυτό είναι υποθετική ερώτηση, αλλά σίγουρα, ο Ακάμες, ναι, σίγουρα, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ο Τσίκοφ έκανε και 1,5-2 μήνες να προσαρμοστεί. Ο Ακάμες τον έπαιρνε και έπαιζε. Ήξερε και τον Ολυμπιακό καλύτερα και το πώς δουλεύει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο πώς δουλεύει ένας προπονητής, είναι το θέμα πώς δουλεύει και το σύνολο του συλλόγου. Λάθος μεγάλο που δεν ήρθε ο Γκάμες, εφόσον ήταν κλεισμένος από τον κύριο Κατσαρή. Τώρα στην επόμενη μέρα τι έχουμε? Αναμένουμε το διαζύγιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει γίνει να έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου και να μην γνωρίζει βασικά ο κόσμος και οι παίκτες ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Ο κύριος Ζήτη, με δεδομένο την αποτυχία της χρονιάς, ότι δεν κατάφερε να φέρει το πρωτάθλημα, δεν νομίζω να συνεχίσει. Άλλωστε υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Αντιπροέδρου. Από εκεί και πέρα η περίπτωση του Μιλίνκοβιτς δεν φαίνεται να προχωράει μετά και τις αντιδράσεις που υπήρχαν για το φτωχό βιογραφικό του. Στον κύριο Μουστακίδη, που πάντα υπήρχε διάφλος επικοινωνίας, υπάρχει το γνωστό θέμα με το ΤΕΦΑ. Είναι στα ΤΕΦΑ ο κύριος Μουστακίδης. Δεν μπόρεσε να βρει λύση για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και γενικά, από όσο ξέρω, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, στις ομάδες που είναι χάνει προπονήσεις εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Στον ΠΑΟΚ όμως δεν γίνεται προπονητής ομάδας να λείπει από τις προπονήσεις έστω και μια μέρα. Το καταλαβαίνουμε όλοι και αυτό. Άλλο το ειδικό βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ, με όλο το σεβασμό και στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης, που έχει τη μεγάλη ιστορία για αυτή στο ελληνικό βόλεϊ. Και το θέμα είναι ότι πλέον δεν βλέπω να το αργούν για πάρα πολύ. Δηλαδή είναι 4 Ιουνίου. Λογικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να ανακοινωθεί ο προπονητής για να αρχίσει να γίνεται και το χτίσιμο της ομάδας. Σίγουρα οι συζητήσεις και με υποψήφιους παίκτες συνεχίζονται, αλλά δεν πάβει σαν ομάδα να πρέπει να ανακοινώσεις και τον προπονητή νωρίς, για να γνωρίζουν και οι παίκτες με ποιον θα δουλέψουν. Έτσι, γιατί μπορεί ένας παίκτης να θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να είναι σκοτωμένος με τον Παρασκευαίτη και να είναι ένας λόγος να μην θέλει να έρθει. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα τυχαίο. Νομίζω όμως ότι στο επόμενο δεκαέμερο θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα του προπονητή, το οποίο για μένα είναι τουλάχιστον το βασικό και το πρώτο. Από εκεί και πέρα, για την ώρα, ο Φιλίπποφ, τον οποίο τον προανήγγειλε και ο Γιώργος Σουζαβίδης, το μέλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, το προανήγγειλε μέσα από το Instagram του δύο φορές, αλλά αυτήν την ώρα δεν έχει καταφέρει να σπάσει το προσύμφωνο που έχει με τη γαλλική ομάδα, με μια γαλλική ομάδα. Εφόσον γίνει αυτό, θα αποτελέσει παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να χαλάσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή, αν πάρει το OK από τη Γαλλία ο Φιλίπποφ.
Περιμένουμε με την Ομοσπονδία της Κούβας να δούμε με τι γίνεται με τον Χιμένεθ. Την ίδια ώρα υπάρχουν προτάσεις από άλλα σωματεία σε αθλητές του ΠΑΟΚ. Είναι νομίζω κατανοητό αυτό. Ας πούμε ότι ο Πελεκούδας που έκανε εξαιρετική χρονιά, ο Κουμεντάκης που πήγε καλά, ο Τακουρίδης που πηγαίνει τα τελευταία χρόνια καλά με τον ΠΑΟΚ, να έχουν προτάσεις. Αλλά την ίδια ώρα όλοι αυτοί που έχουν προτάσεις περιμένουν πρώτα τον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι Έλληνες, για να είμαι συγκεκριμένος, που είναι στο ρόστερ της ομάδας, ήταν μάλλον στο ρόστερ της ομάδας, περιμένουν τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχουν προτάσεις, αλλά η πρώτη τους επιλογή είναι ο ΠΑΟΚ. Mm. Γιατί στον ΠΑΟΚ βλέπουν άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο τι λέμε ο ΠΑΟΚ, που είναι μεγάλος σαν σύλλογος. Βλέπουν ότι έχεις ένα γήπεδο κόσμημα, βλέπουν ότι στα μικρό-μεσαία παιχνίδια πότε δεν πέφτεις κάτω από 1000 θεατές, βλέπουν ότι η ομάδα έχει τους κορυφαίους γυμναστές, τους κορυφαίους φυσιοθεραπευτές κάθε χρονιά, βλέπουν ότι κάθε μήνα μένας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα λεφτά είναι στην τράπεζα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Παίζουν το ρόλο τους, ναι. Διαβάσαμε αυτή η οργάνωση που έχει ο ΠΑΟΚ, Κώστα, Γιώργο. Ναι. Γιάννη, διαβάσαμε ότι ο Πελεκούδας και ο Κουμεντάκης ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα του Πελεκούδα, Κώστα, έχει γίνει γνωστό στο ξενοδοχείο στη Ρόδο την επομένη μέρα που ο ΠΑΟΚ άρον-άρον έστειλε την αποστολή του Ολυμπιακού να φύγει με πλοίο, και ένας θεός ξέρει πώς φτάσαν και πόσες ώρες κάναν να φτάσουν στον Πειραιά από τη Ρόδο. Έγινε γνωστό ότι όντως ο Ολυμπιακός από εκεί τη μέρα που έχασε στο ημιτελικό ήθελε τον Πελεκούδα και θέλει τον Πελεκούδα. Πρώτα τον Πελεκούδα. Και ο Κουμεντάκης που ανέφερες, στο Κουμεντάκη προσπαθούν από τον Παναθηναϊκό να τον πάρουν. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κ. Γιαννακόπουλος που μπήκε μπροστά στο βόλι του Παναθηναϊκού έβαλε τον Πανταλέον μπροστά να ηγηθεί την προσπάθεια, και ο Πανταλέον είναι κολλητός με τον κολλητός. Έχουν πολύ καλή φιλία με το Κουμεντάκι, όπως ο Κουμεντάκης έχει με τον Τακουρίδη. Mm. Και καταλαβαίνεις ότι και αυτές οι φιλίες παίζουν τον ρόλο τους. Mm. Αλλά βλέπουμε ότι και εδώ και ο Κουμεντάκης και ο Πελεκούδας περιμένουν τον ΠΑΟΚ. Περιμένουν τον ΠΑΟΚ γιατί είδαν ότι δεν βγήκαν χαμένοι. Και είδαν ότι, μάλλον εκτιμήσαν ότι ο ΠΑΟΚ τους εμπιστεύτηκε. Γιατί, εγώ το είπα και πριν, με όλο το σεβασμό, τώρα δηλαδή τι να πει ο Πελεκούδας, ήταν στον Παβοχαϊκό και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Μέρα με τη νύχτα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις στην άκρη ότι ο κύριος Κατσαρής και ο κύριος Αλόπουλος σε εμπιστεύτηκαν και σε φέραν στο ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να πεις, έχω πρόταση, να πάει δηλαδή ο Πελεκούδας και να πει έχω πρόταση από τον Ολυμπιακό, δώσε μου περισσότερα. Εκτιμάει και ο ίδιος ότι εδώ τον έφερε ο ΠΑΟΚ, και αν μη τι άλλο η διαφήμιση που γίνεται στο ΠΑΟΚ είναι τριπλάσια από τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά ακόμα είναι όλα λίγο νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι το βόλεϊ είναι και το καλύτερο άθλημα για τις διακοπές. 2 με 2,5 μήνες μπορείς να κάτσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι εξελίξεις λογικά μέσα στον Ιούλιο. Προετοιμασία που περιμένουμε να ξεκινήσουν από... Προετοιμασία ξεκινάει πάντα 16 Αυγούστου, 13 Αυγούστου, 12 Αυγούστου, 18 Αυγούστου εκεί. Εκεί στα μέσα του Αυγούστου. Ναι. Όπως είπες και εσύ, όμως σημαντικό είναι να έρθει ο προπονητής να ανακοινωθεί επίσημα ώστε να κάνει και αυτό το σχεδιασμό, έτσι. Εντάξει, ναι, αλλά μετά το λάθος το οποίο έγινε με τον Αγκάμπες, ο Εραστέχνης είχε τονίσει ότι δεν θα αφήσει την νέα κατάσταση να την ηγηθεί απόλυτα ο προπονητής. Που μέχρι τώρα αυτό γίνονταν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι προπονητές είχαν κωδικό ρόλο στους παίχτες. Πέρα από τις συμφωνίες βέβαια που έκανε η διοίκηση του Εραστέχνη και η διοίκηση του ΤΑΠ. Αλλά αυτή τη φορά θα περιμένουν. Το θέμα είναι ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αντιληφθεί κάποια μικρά λάθη που έγιναν το προηγούμενο καλοκαίρι και δεν χρειαζόντουσαν. Όπως καλή ώρα ότι τελείωσε η σεζόν και δεν είχες, ας πούμε, κεντρικό ξένο, είχες παραπάνω ακραίους με το μπέρδεμα που έγινε με τον Μαρτίνες, μένει δεμένη, που πήρε το κομμεντάκι ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα λάθη, άμα αποφύγει ο δικέφαλος, νομίζω ότι όλες οι βλέψεις είναι ξανά πάνω του. Γιατί και φέτος μπορούσε να το πάρει. Αν το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά έλεγε διπλό, 2-3 στο tie break, θα μιλάγαμε μετά για άλλη ιστορία. Αλλά αυτός είναι και ο αθλητισμός. Μπάλα μέσα και όλα καλά. Η μπάλα έξω, όπως έγινε στο Ρέντι, και μετά στράβωσε όλο το πράγμα. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ και ο κύριος Αλόπουλος και ο κύριος Κατσαρής, δηλαδή, που έχει αγαπήσει το βόλι και δείχνει ιδιαίτερη στήριξη στο συγκεκριμένο τμήμα, αφού πηγαίνει και στις προπονήσεις συνέχεια, καταλαβαίνουμε ότι μάχεται κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που ο κύριος Μαρινάκης δίνει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο, γιατί δεν αντέχει την ήττα από το ΠΑΟΚ. Την ώρα που η ΑΕΚ πάει να μπει και αυτή δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι,
διάβαζα τις προάλλες ότι πάει να πάρει τον Τζιουμάγκα από την Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον επενδυτή, δηλαδή η χρονιά είναι φέτος πιο δύσκολη θεωρητικά, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μπορούν οι κινήσεις να γίνουν τόσο γρήγορα και τόσο ευνηδιαστικά, να προλάβουμε να κλείσουμε τον Βασιλόπουλο, μην τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚΟΣ. Σχεδιασμός θα γίνει όπως θέλει ο ΠΑΟΚ και θα νομίζω ότι θα είναι και πολύ καλύτερο την τελευταία χρονιά. Απλά χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί και στο Βόλι τον Ιούνιο υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις. Γιατί από το θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ μέχρι να βάλω την υπογραφή μου, θα πρέπει και ο κάθε υποψήφιος παίκτης να κάνει και κάποιες υποχωρήσεις. Δεν γίνεται να ζητάνε τρελά ποσά μόνο και μόνο επειδή ανέβηκε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα υγιές σωματείο. Παίζει το ρόλο του αυτό, Γιάννη. Φυσικά, εγώ προχθές Κώστα ενημερώθηκα ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές οφειλές προς όλα τα τμήματα. Μπορεί αυτή την ώρα να βγει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να πούνε ότι έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά όλοι οι αθλητές και αθλήτριες από όλα τα τμήματα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν μπορεί. Στον ΠΑΟΚ όμως έγινε. Τακτοποιήθηκαν όλες οι οφειλές, οι οφειλές προς τρίτους και έτσι ο ΠΑΟΚ δείχνει και την οικονομική του συνέπεια προς όλους για ακόμη μια χρονιά. Αυτό που ρώτησα βασικά είναι αν παίζει ρόλο ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μπήκαν στο παιχνίδι και ανεβάζουν τα κασέ των παικτών. Παίζει ρόλο, Κώστα, από την άποψη των μάνατζερ. Από αυτή την άποψη. Ότι κάποιοι μάνατζερ που και δούλεψαν με τον ΠΑΟΚ ή και να μην δούλεψαν τον ΠΑΟΚ προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτή την ώρα. Αλλά αυτά, εσύ που είσαι και πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, Κώστα, και ξέρεις το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα, ξέρεις ότι ο κύριος Κατσαρίς αυτά δεν τα υπολογίζει. Το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Δηλαδή να το πω και λίγο λαϊκά. Όχι, βλέπω όμως... τον Κατσαρίδη δεν το πιάσει κανένας. Κότσο δεν το πιάνει κανένας, αλλά αυτό που λες είναι ένα γεγονός ότι μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι το οικονομικό, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, είναι περισσότερες οι λύσεις που υπάρχουν, κυρίως όμως για τον Παναθηναϊκό το λέω, γιατί εντάξει, το όνομα του Γιαννακόπουλου είναι βαρύ. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορούμε να το περιφρονήσουμε οικονομικά. Όχι, μπορεί να δελεάσει παίχτες, να του δώσει κίνητρο οικονομικό. Πάνω απ' όλα για να πάρουμε τα γραφεία εκεί. Αυτό νομίζω θα συμβεί πιο πολύ στους ξένους. Αυτό θέλω να πω. Γιατί οι Έλληνες έχουν εκτιμήσει ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με ελληνικό κορμό να κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή πέρσι που έγινε ο κακός χαμός με τους ξένους αθλητές, οι Έλληνες, το σωματείο των Ελλήνων αθλητών, το μόνο που έβγαζαν τον καπέλο ήταν ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί. Και δεν είναι και τυχαία δήλωση του κ. Τσαλόπουλου στο αεροδρόμιο με την επιστροφή από τη Ρόδο που είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με 4 ξένους και όχι με 5. Ό,τι και να γίνει, ό,τι μάλλον και να περάσουν. Γιατί είδαμε φέτος ότι για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα έγινε ολόκληρο μαγείρεμα. Μπορεί κάποιοι να μην το παραδέχονται, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και έχουν κλείσει οι 12 από τις 14 ομάδες στο σχεδιασμό τους και ξαφνικά γίνεται αλλαγή στους ξένους, εντάξει, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή περίμεναν ο ΠΑΟΚ να κλείσει τους παίχτες, τον Σαφράνοβιτς ας πούμε και τον Γκόμες που δεν ήταν κοινωνικοί και περάσανε μετά το θέμα με τους ξένους. Αυτό νομίζω όλοι ξέρουμε όπως λέγεται. Αλλά αυτή είναι και η διοίκηση του κ. Ταρνατόρου και η διοίκηση του κ. Καραμπέτσου. Όταν ο ένας είναι αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και ο άλλος είναι γνωστός σε όλο το ελληνικό βόλιο, είναι Ολυμπιακός, έχω τι άλλο να πω. Και μάλιστα τώρα κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα μία πρώτη σύσκεψη, όχι αυτή την τελευταία που κάναν τώρα και ανακοίνωσαν τις εκλογές, είχε γίνει μία σύσκεψη πριν 2 εβδομάδες, μόνο και μόνο για τους ξένους. Ότι θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Εάν θέλουν να συνεχίσουν με 5 ξένους και η Ελλάδα σε 2 χρόνια να μην έχει αθλητές να παίζει στο βόλι, ας το συνεχίσουν. Γιατί βλέπουμε ότι τα κουκιά είναι μετρημένα. Δηλαδή στους ακραίους, ποιο να βάλω μετά το κουμεντάκι. Κολλάς δηλαδή, λες έναν αθλητή και μετά κολλάς ποιο να βάλεις για δεύτερο για εθνική. Αν δεν το βλέπουν αυτό στην ΕΟΠΕ, δεν τους φταίει κανένας. Ο ΠΑΟΚ ξαφνικά πήρε ένα πιτσιρικό τον Κωνσταντινίδη από την Ορεστιάδα και τον έβαλε δεύτερο λίμπερο και τον έχει κάνει πρώτο. Ο Κωνσταντινίδης, αν όχι φέτος του χρόνου, θα είναι βασικός λίμπερο της εθνικής. Αν δεν ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι αυτό το παράδειγμα, δεν θα υπάρχει εθνική. Αλλά όταν η ΕΟΠΕ δεν κοιτάει την εθνική και κοιτάει πώς θα ευνοήσει τον Ολυμπιακό για να πάρει το πρωτάθλημα, μην κλαίγονται μετά γιατί η επιχορηγήση στο βόλι από το κράτος είναι μικρή. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα.
Γιάννη μου, μας τα είπες όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να έχεις καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Απλά Κώστα σημειώνω ότι στο handball, για να το κλείσουμε και στο handball, σίγουρα φεύγουν όλοι οι ξένοι. Φεύγουν όλοι οι ξένοι, ε. Ναι, δεν καταφέραν να προσφέρουν αυτά που πληρώνονται για να προσφέρουν. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ιδιαίτερα έτσι, ενημερωτικός όπως πάντα ο Γιάννης Παρασκευαίδης. Υπάρχει κάτι άλλο την επικαιρότητα, Γιώργο, που πρέπει να αναφέρουμε? Όχι κάτι το ιδιαίτερο αυτή την ώρα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αναμονή αυτή για τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που ανέφερε και στην αρχή, τον Μπούκι και τον Βέρμπλουμ. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Και είπες ότι είναι στην αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου και ο Σαλάχ, ο Άρντα και ο Σικαμπάλα. Και σήμερα γενικά είναι η μέρα, ανακοινώνονται αποστολές αρκετών εθνικών ομάδων. Ο Νόιερ θα είναι τελικά στη Ρωσία. Επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Είναι κανονικά με την αποστολή της Γερμανίας. Το Βέλγιο, πολλά δυνατά ονόματα. Ο Σανέ έμεινε εκτός Γερμανίας παρά την εξαιρετική χρονιά που έκανε με τη Manchester City. Και ασχολήθηκαν πολύ εκεί με τη συγκεκριμένη απουσία. Γενικότερα μπαίνουμε σε ρυθμούς όσο πλησιάζουν και οι μέρες του παγκοσμίου κυπέλου. Ωραία. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα. Ευχαριστώ, φίλες και φίλοι. Πρώτο Θεός, για να είμαστε όλοι, ραντεβού αύριο στις 2 εδώ στο Λίμπερο.